Δεν ήταν μόνο το έχει εμπνευστεί. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνοηθούμε, έπρεπε να βρούμε και ένα κώδικα να μιλάμε μεταξύ μας. Εγώ του μίλαγα με κάποια θεωρητικά, κάποιους θεωρητικούς όρους από το 2, εκείνος δεν τους καταλάβαινε, οπότε έπρεπε να βρούμε οι δυο μας για να συνοηθούμε ένα σύστημα που να του είναι κατανοητό και να μου είναι και εμένα κατανοητό. Όταν βρήκαν λοιπόν αυτό το σύστημα συνεννόησης μεταξύ μας, μεταξύ πατέρα και γιου, μεταξύ συναδέλφων αν θες, μεταξύ πιανίστα και λιράρι, τότε αυτό το σύστημα πήρε και το έδωσε και στα άλλα παιδιά, τα αγαπημένα του παιδιά που ήταν οι μαθητές του Οδείου. Τι ήταν ο Κώστας Μουντάκης για την κριτική μουσική? Ο στυλοβάτης, ο ερευνητής, αυτός που ανίχνευε και μάζευε τα πάντα για αυτό που αγάπησε και αφιέρωσε στη ζωή του. Και ο δάσκαλος, γιατί την έμαθε, την πήγε παρακάτω. Λέγεται ότι πριν τον Κώστα Μουντάκη οι λιράριδες ήταν παρακατιανοί στην Κρήτη. Παρακατιανοί δεν θα έλεγα λιράριδες, θα έλεγα ίδια η κριτική μουσική. Δεν ήταν μόνο λιράριδες παρακατιανοί ή λαουτιέριδες, η ίδια η κριτική μουσική. Και αυτό το ξέρουμε από πάρα πολλές εκμυστηρεύσεις και του Νίκου του Ξυλούρη και άλλων λιράριδων, ότι τότε για να μπορέσεις να ζήσεις σαν λιράρης έπρεπε να ξέρεις να παίζεις και ευρωπαϊκούς χορούς. Να παίζεις ταγκό, να παίζεις βάλς, να παίζεις διάφορα πράγματα στα πανηγύρια των χωριών. Ο πατέρας μου, Θανάσης Κορδαλός, ο Λεωνίδας ο Κλάδος, ο Γιώργος Μουζουράκης, ο Καραβίτης, ήταν μια πλειάδα οργανοπαικτών, λιράριδων, που έστησαν αυτή την κριτική μουσική και αν θες την επέβαλαν. Πολλές φορές χαλώντας την ίδια την υγεία τους, την ίδια τη ζωή τους. Θα μπορούσα να πούμε ότι ήταν από τους κύριους οργανοπαίχτες, κύριους λιράριδες κριτικούς που έφυγε στο εξωτερικό με μοναδικό σκοπό να μπορέσει να ανεβάσει την εθνική συνείδηση, την κριτική συνείδηση της παροικίας των κριτών του εξωτερικού. Γνωρίζουμε ότι ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και πάντα με ιδιαίτερη επιτυχία. Ναι, πήγε και Βέλγιο, πήγε και Γενέβη, πήγε Γερμανία, πήγε Γαλλία, παντού. Ήταν ο τρίτος λιράρης που πήγε στην Αμερική, ήταν ο πρώτος που πήγε στην Αυστραλία, ο πρώτος που πήγε στο South Africa, ο πρώτος ίσως που πήγε στην Γερμανία. Ειλικρινά έχει οργώσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο έχει οργώσει. Και όλο αυτό με τη λίρα του.